θέμα της αξιοποίησης του αεροδρομίου από τον Δήμο Σπάρτης με περαιτέρω τίτλο σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Να καλωσορίσω τους υψηλούς προσκεκλημένους μας, τους εκπροσώπους μας στο Εθνικό Κοινοβούλιο που τιμούν και κοσμούν με την σημερινή τους παρουσία το τοπικό μας κοινοβούλιο, τον βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αθανάσιο Βαβάκη, την βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Φευρονία Πατριανάκου. Νοερά είναι μαζί μας και ο βουλευτής Λακωνίας με το Πασόκ, ο Λεωνίδας ο Γρηγοράκος, που λόγω ανηλυμένης υποχρέωσης δεν μπόρεσε να έχει και την φυσική παρουσία του σήμερα στο σώμα. Να καλωσορίσω επίσης τον πρόεδρο του Συνδέσμου Χειριστών και Ιδιοκτητών Αεροσκαφών Ελλάδος, τον κύριο Αντώνιο Φελούρη, που υπό αυτήν την ιδιότητά του σήμερα βρίσκεται στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και τον Γενικό Γραμματέα της ΣΧΙΑ, του Ιδίου Συνδέσμου, τον κύριο Παναγιώτη Βαλιώτη, και επιπλέον να καλωσορίσω και τον κύριο Γεώργιο Τσιπριάνη, που είναι ο πρόεδρος των επαγγελματιών πιλότων. Να υποδεχθώ με χαρά για άλλη μια φορά τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης, που με την πολύτιμη παρουσία και συνδρομή τους θα φροντίσουν τους ώστε να παρουσιαστεί προς τον κόσμο η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Να καλωσορίσω και τους συνδημότες και τις συνδημότησες που παρακολουθούν τη σημερινή συνεδρίαση. Να μου επιτρέψετε να υπομνήσω προς το σώμα, είμαι βέβαιος γι' αυτό, ότι θα τηρήσουμε τον κανονισμό. Οι ομιλητές θα ήθελα προκαταβολικά να καταστήσουν γνωστά τα ονόματά τους στο Δημοτικό Συμβούλιο ως απαιτεί η διάταξη του άρθρου 67 παράγραφος 6 του Δημοτικού μας κώδικα. Θα ήθελα επίσης να είμαστε ακριβείς ως προς τον χρόνο μας σύμφωνα με τον κανονισμό, διότι η σημερινή συνεδρίαση έχει πολύ μεγάλη σημασία να συγκλίνει προς το ένα και μοναδικό νόημα της επίτευξης του στόχου και του σκοπού της εισηγήσεως του Δημάρχου και της ευόδοσης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο του θέματος που συζητείτε. Δεν χρειάζεται να πλατιάσουμε. Πρέπει όλοι λοιπόν να συγκλίνουμε ουσιαστικά και επικοδομητικά στο προσδοκόμενο. Να θέσω υπόψη σας ως προκαταρκτικά ή ως προκαταρκτικό στάδιο της κουβέντας που θα γίνει κάποια έγγραφα που έχουν βοηθήσει ώστε να αναδειχθεί μέχρι σήμερα το συγκεκριμένο θέμα και να καταστεί όριμο για συζήτηση. Θα τα διαβάσω τα έγγραφα με χρονολογική σειρά για να μην υπάρξει η παραμικρή παρεξήγηση. Άλλωστε πιστεύω ότι το συγκεκριμένο θέμα ήρθε προς συζήτηση μετά από κοινές προσπάθειες όλων των προσωπικότητων και θεσμικών παραγόντων ατομικών και συλλογικών της πόλης και του νομού μας. Ένα δελτίο τύπου ο κύριος Γρηγοράκος στις 19 Δεκάτου του 2012 υπέβαλε μία ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κύριο Πάνο Παναγιωτόπουλο αναφορικά με τη λειτουργία του ήδη υπάρχοντος αεροδρομίου Λακωνίας στην περιοχή Πυρή, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι εντελώς ανενεργό χωρίς καμία προσφορά στον τουρισμό του νομού. Σε απάντηση της σχετικής ερώτησης που κατέθεσε ο κύριος Γρηγοράκος, ο Υπουργός ανέφερε ότι στην περιοχή του τοπικού διαμερίσματος Λευκοχώματος Δήμου Σπάρτης έχουν απαλωτριωθεί από το 70 έως και το 90 συνολικά 113,87 στρέμματα για την ίδρυση του αεροδρομίου Λευκοχώματος με σκοπό την κάλυψη ανακών της πολεμικής αεροπορίας. Το αεροδρόμιο βρίσκεται σε απόσταση 900 μέτρων νότια-ανατολικά του Λευκοχώματος. Στο εν λόγω αεροδρόμιο δεν παρέχονται υπηρεσίες από την πολεμική αεροπορία ή την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και τα τελευταία δύο έτη που δεν φιλοξενεί κλιμάκια αεροπυρόσβεσης είναι ουσιαστικά ανενεργό. Στο αεροδρόμιο Σπάρτης εδρεύει η αερολέση Λακωνίας, η οποία επί του παρόντος δεν δραστηριοποιείται τυπικά. Αυτή είναι η απάντηση του Υπουργού. Το 2009 η ΕΠΑ ζήτησε από την πολεμική αεροπορία τα αεροδρόμια Μάλεμε Μαριτσών, Λευκοχώματος Σπάρτης και Κομωτινής, ώστε να υλοποιηθεί το πρόγραμμα ανάπτυξη γενική αεροπορία και αεραθλητισμού. Η πολεμική αεροπορία, ανταποκρινόμενη θετικά, παραχώρησε την παράλληλη χρήση των παραπάνω αεροδρομίων πλην του αεροδρομίου Λευκοχώματος, για το οποίο η ΕΠΑ μέχρι σήμερα δεν επανήλθε με νέο αίτημα. Το 2011, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, το ΓΕΑ, απέστειλε κατάσταση με εκτάσεις αρμοδιότητός του στο ΓΕΘΑ, οι οποίες εκτιμήθηκε ότι μπορούν να προταθούν για περαιτέρω αξιοποίηση. Σε εκτάσεις αυτές συμπεριελήφθη και το αεροδρόμιο Λευκοχώματος Σπάρτης. Πρόσφατα, η Aircraft Owners and Pilots Association Hellas, με σχετικές επιστολές, ζήτησε να εξεταστεί από το ΓΕΑ η χρήση του αεροδρομίου του Σπάρτης από αεροσκάφη της Γενικής Αεροπορίας. Κατά τη σύσκεψη που διεξήχθη με τη συμμετοχή εκπροσώπων από το ΓΕΑ, ΙΠΑ και την ανωτέρω ένωση,
Από πλευράς ΓΕΠΣ μάθηκε ότι δεν υφίσταται επιχειρησιακή απέτηση για το αεροδρόμιο Σπάρτη και ως εκ τούτου δύναται να τεθεί προς αξιοποίηση με εξασφάλιση του ανάλογου οικονομικού εφέλους για το μετοχικό ταμείο αεροπορίας. ΜΤΑ. Εφόσον τελικά το υπόψη αεροδρόμιο διατεθεί για εκμετάλλευση υποφελή ιδιωτικών πτήσεων, η πολεμική αεροπορία δεν θα επιβαρυνθεί με οικονομικό κόστος για τη λειτουργία του, προσωπικό, μέσα, συντήρηση εγκαταστάσεων κλπ. Σε ανάλογη τοποθέτηση από πλευράς ΗΠΑ, αναφέρθηκε ότι δεν προτίθεται να αναλάβει καμία ευθύνη για τη λειτουργία του αεροδρομίου Σπάρτης, τόσο σε ζητήματα στελέχωσης, όσο και σε μέσα υποστήριξης. Εφόσον οριστεί, συνεχίζει ο Υπουργός, από την πολεμική αεροπορία ο φορέας διαχείρισης του ενόλογου αεροδρομίου, τότε αυτός θα επιθεωρείται από την ΗΠΑ, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που αφορά στα κριτήρια ασφαλούς λειτουργίας του αεροδρομίου. Εφόσον αποφασιστεί η παραχώρηση, εκτιμάται ότι θα πρέπει να ακολουθούν διαδικασίες προκήρυξης αγωνισμού για λόγους διαφάνειας και διασφάλισης της περιουσίας του δημοσίου. Επίσης, στις 29 Δεκάτου του 2012, ο βουλευτής Λακωνίας Αθανάσιος Δαβάκης, απευθυνόμενος προς τον Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Κωστή Χατζηδάκη, του ανέφερε ότι σύμφωνα με τη νέα εθνική στρατηγική για τα αεροδρόμια της χώρας, από τα 37 περιφερειακά πρόκειται να διατεθεί η χρήση 13 έως 22 αεροδρομίων που στην παρούσα φάση είναι ενεργά και έχουν αεροπορική κίνηση έως 70.000 επιβατών ετησίως. Τα υπόλοιπα αεροδρόμια που δεν θα συμπεριληφθούν στο διεθνή διαγωνισμό παραχώρηση θα είναι αυτά με το μικρότερο επενδυτικό ενδιαφέρον. Για αυτά, όπως έχει ανακοινωθεί, θα συσταθεί μια ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αεροδρομίων, ΑΕΔΑ, ιδιοκτησίας του ελληνικού δημοσίου. Σε περίπτωση που επιβιώσουν αυτά τα αεροδρόμια που θα ανήκουν στην ΑΕΔΑ, παρέχεται δυνατότητα ανάθεσης διοίκησής τους μέσω σχετικής σύμβασης σε ιδιώτη. Επίσης, ο κ. Δαβάκης τονίζει ότι όπως υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Γιάννης Εμπύρης, τα αεροδρόμια έχουν χωριστεί σε τέσσερις κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν τις Ρόδους, Θεσσαλονίκης, της Σκότης, Κέρκυρας, Τουρχανίου που έχουν κίνηση άνω του 1 εκατομμυρίου επιβατών κατέτος και έχουν ανάγκη για υποδομές ύψους 104 εκατομμυρίων ευρώ. Στη δεύτερη ανήκουν τα αεροδρόμια Ζακύνθου, Σαντορίνης, Μυτιλίνης, Μυκόνου, Σάμου, Κεφαλονιάς, Ακτίου, Καβάλας που έχουν επιβατική κίνηση μεταξύ 250.000 και 1 εκατομμύριο επιβατών κατέτος και συνολικά εκτιμάται έχουν 3,9 εκατομμύρια ταξιδιώτες το 2013 και οι ανάγκες στους επενδύσεις φτάνουν τα 95 εκατομμύρια ευρώ. Στην τρίτη, τα αεροδρόμια στα οποία μετακινούνται από 75.000 έως 250.000 επιβάτες κάθε χρόνο, Σκιάθος, Λίμνος, Αλεξανδρούπολη, Νέα Αγχία, Λοσχίος, Ιωάννινα, Κάρπαθος, Καλαμάτα, Άραξος, Λίμνος, που το 2013 εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιηθούν από 1.300.000 επιβάτες, ενώ υπολογίζουν θα χρειαστούν 26 εκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις. Στην τέταρτη κατηγορία είναι τα πολύ μικρά αεροδρόμια με επιβατική κίνηση κάτω των 75.000 ατόμων κατέτος που θα χρησιμοποιηθούν το 2013 από 0.300.000 επιβάτες και θα χρειαστούν 14,2 εκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις. Σιτία, Κύθρα, Καστελόριο, Ζωικαρία, Νάξος, Κάσος, Πάρος, Κάλυμνος, Κύρος, Λέρος, Αστυπάλαια, Καστοριά, Μήλος, Σύρος, Κοζάνη. Ο διαχωρισμός σε 2 ή 3 ομάδες, τονίζει ο κ. Δαβάκης, θα γίνει όπως πληροφορούμεθα κυρίως με βάση γεωγραφικούς όρους. Για τα μικρά αεροδρόμια που δεν θα παραχωρηθούν άμεσα, θα συσταθεί ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αερολιμένων, η διαχείριση οποίας θα επιχειρηθεί να δοθεί σε ιδιώτη. Το αεροδρόμιο της Σπάρτης, συνεχίζει ο κ. Δαβάκης, έχει τις δυνατότητες να αξιοποιηθεί άμεσα και με επενδύσεις χαμηλού κόστους, εάν απλά υιοθετηθεί η πρόταση του πρώην Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Βρυπίδη Στυλιαγίδη για την αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων των αεροδρομίων της Κομωτινής, του Μάλεμε, της Κρήτης, της Σπάρτης και των Μαριτσών Ρόδου σε αεροδρόμια γενικής αεροπορίας αεραθλητικών κέντρων. Ο στόχος μιας τέτοιας προσπάθειας είναι η ανάπτυξη γενικής αεροπορίας και του αεραθλητισμού σε όλη τη χώρα. Και αυτό υλοποιείται με την κατασκευή έργων συγκριτικά χαμηλού κόστους στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το αεροδρομίο της Σπάρτης έχει απασχολήσει κατά καιρούς εδώ την τοπική μας κοινωνία σε όλα τα επίπεδα και χαρήκαμε πολλές φορές ότι θα δοθεί λύση επιτέλους, υπήρξαν ανακοινώσεις. Δεν θα πω σε καμία διαδικασία το τι έφυξε, γιατί δεν έγινε για τον ΑΒ λόγο και μην ξεχνάμε ότι η κατασκευή ενός μεγάλου αεροδρομίου είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, έχει κόστος και δεν είναι εύκολο να γίνει. Πάντως θέλω να πω ότι και στο παρελθόν υπήρξε ενδιαφέρον από πολιτικά πρόσωπα του νομού και εξακολουθεί να υφίσταται το ενδιαφέρον διαρκές, διότι πράγματι είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τον νομό. Έτσι λοιπόν, από τη στιγμή που υπήρχαν αυτό το ενδιαφέρον από τους τρεις βουλευτές και από τη στιγμή που έλαβα και την επιστολή της κυρίας Πατριανάκου που απευθύνθηκε στον Δήμαρχο, η οποία είχε κοινοποιήσει και στους δύο άλλους βουλευτές, έχει ένα σκόπιμο κατόπιν συνεννοήσεως μαζί τους να πραγματοποιηθεί συνάντηση στο Δήμο, η οποία έγινε το προηγούμενο Σάββατο, ακριβώς για να κάνουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και να δούμε τι γίνεται. Εκεί είχαν πληθεί και επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, ήταν και ο κύριος Φελούρης, γιατί εγώ δεν γνώριζα ότι είναι πρόεδρος της ΙΕΑ, το πληροφορήθηκα, και να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Δεν υπήρχε διάθεση
να αποκτήσουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά πιστεύω ότι είναι αυτονόητο. Ότι αλλήμον αν δεν μπορεί ο Δήμαρχος να συγκαλέσει μια σύσκεψη με τους βουλευτές και τον επικεφαλής των παρατάξεων, πώς δεν είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλήμον δηλαδή. Και έγινε αυτή η συνάντηση. Αντιλάγησαν απόψεις και συνέπεια αυτής της συναντήσεως είναι η σημερινή συζήτηση εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ταυτόχρονα είχα επικοινωνήσει, επικοινωνήσα και αυτές τις μέρες με την κυρία Τζανετή, η οποία έχει μια υποχρέωση, δεν μπορεί να είναι εδώ απόψε. Εκφράζει όμως και τη δική της συμπαράσταση, αλλά και του Περιφερειάρχη και της Περιφέρειας γενικότερα προς αυτή την κατεύθυνση. Η εισήγηση δική μου θα είναι σύντομη, θα αναφερθώ σε μερικές διαπιστώσεις και θα πω τι ζητούμε. Έχουμε μερικά δεδομένα. Δεδομένο πρώτο, το αεροδρόμιο Σπάρτης σε όλη την έκταση υπάγεται ως ιδιοκτησία στο ελληνικό δημόσιο. Δεδομένο δεύτερο, το ελληνικό δημόσιο έχει παραχωρήσει τη χρήση του στην πολεμική αεροπορία. Δεδομένο τρίτο, κατά καιρούς έχει χρησιμοποιηθεί και από την Ολυμπιακή αεροπορία. Τέταρτο, πάντα όμως είχε την ιδιότητα του αεροδρομίου που κατασκευάστηκε την πολεμική αεροπορία με χρήματα του Ελληνικού Ταμείου που προέβαινε στην ανάθεση των αεροξεκασμών στην ΜΑΕΔΗ 459 μονάδα αεροξεκασμών. Από το 1977 έχει δοθεί η άδεια χρήσης και στην αερολέση, η οποία συνεχεία έδωσε τη Σχολή Εκπαίδευσης Χειριστών Ιδιωτικής Αεροπορίας. Αυτή την περίοδο, κατά την οποία έχει σταματήσει κάθε εκμετάλλευση του αεροδρομίου, η αερολέχηση Λακωνίας, έχοντας στην ιδιοκτησία της ένα αεροπλάνο τύπου 172 4 θέσεων, έχει ειδική άδεια από την πολεμική αεροπορία να χρησιμοποιεί το ΣΑΝ αεροδρόμιο, η δία ευθύνη του εκάστοτε πιλότου. Η διαδικασία ανάληψης της χρήσης από τον Δήμο Σπάρτης είναι η εξής. Πρώτον, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, απευθυνόμενη με σχετικό διαβαστικό στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, με κοινοποίηση στους δύο υπουργούς, και εφόσον παραιτηθεί η πολεμική αεροπορία της χρήσης, να ζητήσουμε να παραχωρηθεί στο Δήμο Σπάρτης η χρήση. Στην απόφαση αυτή πιστεύω ότι θα πρέπει να αναφέρουμε ότι για να γίνει η χρήση του αεροδρομίου με τα δεδομένα που προέκυψαν από τις επιστολές που αναγνώστησα, δεν χρειάζεται καμία ουσιαστική δαπάνη. Ο Δήμος μπορεί ίσως στη συνέχεια να προκαλέσει το ενδιαφέρον μικρών εταιριών για το πιο πάνω θέμα, οπότε θα λυθεί και το θέμα του κόστους. Και μην ξεχνάμε ότι όπως έχει σήμερα η οικονομική κατάσταση του κράτους, της χώρας μας, δεν υπάρχει περίπτωση να κατασκευαστεί αεροδρόμιο. Έτσι λοιπόν η εισήγηση είναι ότι να ζητήσουμε, για να είναι πιο σύντομη η διαδικασία, σε πρώτη φάση, να ζητήσουμε από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης να παραιτηθεί της χρήσεως και να παραχωρηθεί η χρήση στο Δήμο Σπάρτης για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Πιστεύω ότι αυτός ο δρόμος είναι ο πιο σωστός, άλλωστε αυτά τα δούμε και στην πορεία, και ο πιο σύντομος. Στην πορεία βέβαια μπορούμε να δούμε τι εξελίξεις θα υπάρξουν και να δούμε τι θα προκύψει. Όμως αν μιλάμε για άμεση αξιοποίηση, πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε αυτό προκύπτει, όπως είπα και πριν, από τα έγγραφα των τριών βουλευτών που μας εκπροσωπούν στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Εγώ θέλω να τους ευχαριστήσω και τους τρεις για το ενδιαφέρον που έδειξαν για το συγκεκριμένο θέμα, όπως και για άλλα θέματα που επιδεικνύουν. Πιστεύω ότι οι θεσμικοί φορείς πρέπει να συνεργάζονται και όταν συνεργάζονται πάντοτε έχουμε θετικά αποτελέσματα. Συνεπώς, παρακαλώ, ψηφοφορίας. Και η πρόταση δικιά σας δεν αλλάζει, κύριε Μιλιάκο, το είπα. Αξιοποίηση αεροδρομίου του Δήμου Σπάρτης, καταρχήν πολιτική απόφαση. Μέσα από την παραχώρηση της χρήσης του αεροδρομίου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προς το Δήμο και αφού γίνει αυτό, εν συνεχεία κατάρτιση προγραμματικής σύμβασης. Η πρόταση δικιά μας, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι το κράτος πρέπει να λειτουργήσει και να διαχειρίζεται τα του αεροδρομίου και κανείς άλλος. Πώς είπατε, κύριε Βαλιώτη?
ότι το κράτος είναι υποχρεωμένο να λειτουργήσει και να διαχειριστεί τα του αεροδρομίου. Μάλιστα. Συνεπώς, ορίστε κύριε Αρβανίτη, με την εισήγηση του κύριου Δημάρχου. Κύριε Κανακάκο, με την εισήγηση. Κυρία Παπαστάθη, με την εισήγηση. Κύριε Τσέγκο, με την εισήγηση. Κύριε Καράτζαλη, με την εισήγηση. Κύριε Καρακάλιος, με την εισήγηση. Κύριε Ζημητρόπουλος, με την εισήγηση. Κύριε Συνοδυνέ, με την εισήγηση. Κύριε Βλάχο, με την εισήγηση του κύριου Δημάρχου. Κύριος Καρμίρης, με την εισήγηση. Κύριε Ρίγα, με την εισήγηση του κύριου Δημάρχου. Παρακαλώ, κύριε Σκρεπέτη, με την εισήγηση. Κύριε Σπιώτα, με την εισήγηση του κύριου Δημάρχου. Κύριε Μιλιάκο, με την εισήγηση. Κύριε Αποστολάκο, με την εισήγηση του κύριου Δημάρχου. Με την εισήγηση του κύριου Δημάρχου. Ο κύριος Βαλιώτης έχει την, λέει ναι στην αξιοποίηση, αλλά με την πρόταση την οποία έκανε και ο κύριος Αργυρόπουλος και ο κύριος Λεμπέσης και ο κύριος Καλομήρης. Κύριε Βλάχο, με την εισήγηση. Κύριε Καλομήρη, κύριε Καλονάκη, με την εισήγηση. Ο κύριος Λιόπουλος με την εισήγηση. Ο κύριος Φουντάς. Κύριος Τζατζάκης Μάριος με την εισήγηση. Κύριε Παρασκευά Καλομήρη με την εισήγηση του Δημάρχου. Κύριος Μπουγάδης, ο κύριος Ατσάλας, ο κύριος Φέργαδος και ο πρόεδρος με την εισήγηση. Εσείς κύριε Τζατζάκη, με την εισήγηση του κυρίου Δημάρχου και οι πρόεδροι των τοπικών δημοκρατών. Γιατί? Εντάξει. Είναι φάρητο στην πρώην δημοτική ενότητα. Συνεπώς περνάει λοιπόν κατά πλειοψηφία η αξιοποίηση του αεροδρομίου από το Δήμο Σπάρτης με τη, όπως ακριβώς εισηγήθηκε ο κύριος Δήμαρχος, έτοιμα για παραχώρηση της χρήσης και εν συνεχεία κατάρτιση προγραμματικής σύμβασης. Με μειοψηφία την Ελλάσσονα που λέει ναι στην αξιοποίηση έτσι όπως διατύπωσε την πρόταση ο κύριος Βαλιώτης, με αξιοποίηση από το κράτος.